τους έργο αυτό και το ενέταξαν ήδη, ας μας πούν λίγο για τα βρόχινα νερά και τις πλημμύρες στις γειτονιές και τους μαχαλάδες, ας μας πούν για το κλείσιμο των δρόμων από τις φερτές ύλες, ας μας πούν για τη βρωμιά, τη δυσοδεία και τους ποντικούς των καναλιών στα χωριά του Δήμου. Πάτε στη Σάλπη να δείτε τι γίνεται μέσα στα κανάλια, παιδιά. Να δείτε τι αρρωδαίος κυκλοφορεί. Τις αιστείες αυτές μόλυσης, την πόχα που αναδύεται και συντροφεύει τους ανθρώπους που κατοικούν κοντά σε αυτές, στο φαγητό τους, στην ξεκούρασή τους, στον ύπνο τους. Ας μας πούν λοιπόν ποιες είναι οι προτεραιότητές τους. Ας μας πούν αν είναι χρησιμότερη επιλογή η πρόσληψη κάποιου ατόμου, έστω άνεργου, σε μια δευτερεύουσα σημασίας υπηρεσία, μιας υπηρεσίας βιτρίνας, από την πρόσληψη ενός ατόμου ή δύο που θα αποτελούν προσωπικό συνοδείας στο ασθενοφόρο του κέντρου υγείας, που είπαμε ούτε αυτό υπάρχει. Τι να την κάνω εγώ την πρόσληψη τριών ατόμων στο καπί, όταν το ένα που υπάρχει κάθεται. Τι να το κάνω. Στείλε δύο άτομα στο κέντρο υγείας να δουλέψουν εκ περιτροπής εκεί, να συνοδεύσουν και ένα ασθενοφόρο και να παράσουν πρώτες βοήθειες εκεί που μπορούν και εκεί που πρέπει. Πριν λίγο καιρό, για να το δικαιολογήσω αυτό που είπα, πριν λίγο καιρό εδώ στη Διασταύρωση σκοτώθηκε ένας νέος συμπολίτης μας. Ένα νέο παιδί, 20-21 χρονών, 18 κάπου εκεί. Αύριο μπορεί να είναι κάποιος άλλος. Ας μας πούν τι περισσότερο αξίζει από την ανθρώπινη ζωή, όχι μόνο εδώ, αλλά σε όλο τον πλανήτη. Δυστυχώς η σημερινή Δημοτική Αρχή προσπαθεί με πολύχρωμα αυτιασίδια και εξοραϊσμένα φαντάσματα να παρουσιάσει μια εικόνα που δεν αντικατοπτρίζει τη σημερινή ζωφερή πραγματικότητα. Εδώ έχω ένα φυλάδιο που είναι από το πρόγραμμα του σημερινού Δημάρχου όταν ήταν υποψήφιος Δήμαρχος την προηγούμενη τετραετία. Εδώ υποσχέθηκε 25 πράγματα, 25 αρχές, 25 προγραμματικές διακηρύξεις. Θα σας διαβάσω τις πιο βασικές. Πλήρη συμπαράσταση στους αγώνες για τις διεκδικήσεις των αγροτών. Πλήρη συμπαράσταση στους αγώνες και τις διεκδικήσεις των κτηνοτρόφων, ορεινών και παιδινών. Πίεση για δρομολόγηση του φράγματος Κομψάτου και του καναλιών ίδρευσης. Ουσιαστική λειτουργία και αναβάθμιση του κέντρου υγείας και των αγροτικών ιατρίων. Έφυγε το ασθενοφόρο. Δημιουργία βιομηχανικής περιοχής. Είναι αυτή μπαίνοντας αριστερά. Αξιοποίηση προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον καλύτερο τρόπο. Αποχετευτικό δίκτυο βιολογικός καθαρισμός. Είναι αυτός που σκάβεται εδώ γύρω. Ιδιαίτερη... Ακούστε, έχουμε... Ιδιαίτερη ενασχόληση και φροντίδα για τα προβλήματα της νεολαίας. Μόρφωση, ανεργία κλπ. Τα καφενιά είναι γεμάτα, κύριε Απομέως. Ουσιαστικές παροχές και κίνητρα στους νέους για την παραμονή και δραστηριοποίησή τους στον τόπο τους. Ξέρετε πόσα πιστοποιητικά για διαβατήρια έβγαζα σαν υπάλληλος. Πολλά. Τηλεφωνική σύνδεση των ορεινών οικισμών. Ας φτιάξουμε πρώτα δρόμο και βλέπουμε. Τακτική συντήρηση ορεινών και αγροτικών δρόμων. Αυτό αν είναι και αν έχει γίνει. Μόνιμη, συστηματική και ειλικρινή συνεργασία με τους εκπροσώπους κάθε οικισμού για την άμεση επίλυση των ιδιαίτερων τοπικών προβλημάτων. Ξέρετε, οι εκπρόσωποι που περιμένουν μια μισή ώρα από το γραφείο του Δημάρχου και τους λένε σκούπισε στα πόδια σου για να πεις. Ναι, γιατί έχει γίνει και αυτό. Έχει γίνει και αυτό. Λοιπόν, παιδιά, το 1992 επιτέλους σταμάτησε η βροχή και μπορούμε να μιλήσουμε ωραία. Το 1992 ιδρύθηκε στην Κομοτηνή μια ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Αναπτυξιακή Ροδόπης Ανώνυμη Εταιρεία, της οποίας το μετοχικό ιδρυτικό της κεφάλαιο ανέρχεται στα 52 εκατομμύρια δραχμές και της οποίας ο σκοπός ίδρυσης ήταν να αξιοποιεί, διαχειρίζεται, προωθεί και εκτελεί ολοκληρωμένα προγράμματα που τις ανατίθενται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς της ΕΜΕΔΑΠΗΣ ή φορείς των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή άλλων διεθνών οργανισμών. Με λίγα λόγια για να σας το εξηγήσω, μπορεί ένας ιδιώτης να εκπονήσει μια μελέτη που είναι για το καλό του τόπου, να την παρουσιάσει εκεί και να του δώσουν χρήματα για να κάνει την επένδυση που επιθυμεί. Σε αυτή την εταιρεία μέτοχος είναι και η Δημοτική Επιχείρηση Άσμο και είναι με το μεγαλύτερο ποσοστό του 11,5%, του 11,04%.
ο Δήμος Σαπών, Σώστη, Σιδηροχωρίου μετέχουν με ποσοστό 2,76. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω θα σας πω το εξής. Ο Δήμος Μαρόνιας που μετέχει με το ίδιο ποσοστό με το Δήμο Ιάσμου, με τη Δημοτική Επιχείρηση Ιάσμου, ενώ έκανε 7 έργα από το πρόγραμμα Λίντερ, ανυπολόγιστης αξίας, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, δεν τα έχω μπροστά μου, 200-300 εκατομμυρίων, ο Ιάσμος, παιδιά, ξέρετε πόσα έργα έκανε. Το μονοπάτι της Αστρέας, το οποίο, εντάξει, για να πας θέλεις οπωσδήποτε 4x4, και έκανε, ρε παιδιά, και ένα ακόμη έργο, το οποίο παρακαλώ όσοι γνωρίζουν να θέλω να μας το πούν. Το έργο λέγεται «Εξυγχρονισμός υφιστάμενης βιοτεχνικής μονάδας παραγωγής αλυπάστων ιχθύων, συνολικό κόστος 11 εκατομμύρια». Και λέω ότι βρίσκεται στον Ιάσμο. Εγώ, παιδιά, όσοι γνωρίζουν για τα αλυπάστα, να έρθουν να μου το πούν. Εγώ έχω το βιβλίο, μπορούν να έρθουν από το εκλογικό, όσοι έχουν αντιρρήσεις και αμφιβολίες, να έρθουν να τους τα πω. Να πούμε κάτι και για τον Κομψάτο, το ποταμάκι αυτό το ευλογημένο. Λοιπόν, εγώ, παιδιά, δεν θα μιλήσω για τον Κομψάτο, ας μιλήσουν οι άλλοι συνδυασμοί. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω για τον Κομψάτο είναι πως το ποτάμι αυτό ήταν και είναι πόρος εσόδων για το Δήμο και σήμερα έχει αδυνατήσει επικίνδυνα. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε, εφόσον είμαστε μεθαύριο η νέα Δημοτική Αρχή, να το ενδυναμώσουμε μετριάζοντας τις αμοληψίες και να επενδύσουμε κατά τη στοιχεία από τα έσοδά του πάνω σε αυτό. Ακούστηκε και μου μεταφέρθηκε ότι ο Δήμαρχος σε τηλεοπτική του συνέντευξη σε τοπικό κανάλι, μάλλον της Καβάλας, εξήγηλε την ανόρυξη γεωτρήσεων στο ποτάμι με μεγάλες διατομές σωλήνων που θα οδηγούν το νερό σε μεγάλες δεξαμενές πάνω στο βουνό, που θα κατασκευαστούν οι δεξαμενές αυτές, για να εξυπηρετηθούν τα παραθαλάσσια χωριά, το Φανάρι, η Μέση κλπ. Εμείς για την ώρα λέμε όχι σε αυτό, διότι δεν ξέρουμε ακόμη με ποιους θα ενωθούμε, αν ενωθούμε, και αν είναι στο Καποδίστρια Β' βαθμό τα χωριά αυτά που αναφέρθηκαν. Εμείς λέμε ότι το Φανάρι και η Μέση έχουν το θησαυρό τους, τη θάλασσά τους. Εμείς έχουμε το δικό μας θησαυρό, το βουνό μας. Δεν επιθυμούμε να αποδυναμώσουμε τα υπόγεια δροφόρα στρώματα. Εξυπηρετούν εκατοντάδες στρώματα δικών μας αγροτών και ο καθένας ας μείνει με το φυσικό του πλούτο. Εάν γίνουν νέες συνενώσεις, τότε θα δούμε τι θα κάνουμε. Υπάρχουν βοσκές στο μοσαϊκό που εξαντλούνται επικίνδυνα. Βρίσκονται στα όρια της εξαφάνισης. Είναι μέσα στις προτεραιότητές μας να βελτιώσουμε και εκεί την υπάρχουσα κατάσταση. Να πούμε κάτι και για τα μαντριά, παιδιά. Για τα μαντριά έχουν υποθεί πάρα πολλά και μπορούν να πούν και ακόμη και άλλα περισσότερα. Είναι ένα ζήτημα λεπτό, ένα ζήτημα που σηκώνει έρευνα, ανίχνευση αλλά και κατανόηση. Δεν μπορείς το μεροκάματο του κτηνοτρόφου να αφαιρέσεις, αν ούτε και το πνεύμα να ζωής που αποτελεί το δάφος, το δάσος, να εξαφανίσεις. Για να στείλεις μακρύτερα το κτηνοτρόφο, όπως επιθυμεί σήμερα η Δημοτική Αρχή και το κοπάδι του, πρέπει να στήσεις υποδομές που σήμερα δεν υπάρχουν. Και οι άνθρωποι αυτοί, οι κτηνοτρόφοι, ζουν από τα ζώα τους και τα προϊόντα που αυτά παράγουν. Στην Αυστρία έχω ένα φίλο, ο οποίος ερεύνησε την ίδια υπόθεση σε ξένο κράτος. Και εκεί τι γίνεται. Πάει η Δημαρχία και του λέει, πού θέλεις να κάνεις στο βουνό μαντρί, σε ποιο σημείο να σου το κάνω εγώ. Του το κάνει μεν ο Δήμος, αλλά τον επιβάλλει να το διατηρεί στην ίδια κατάσταση με αυτή που το παραλαμβάνει. Αυτά εδώ σε εμάς δεν μπορούν να γίνουν. Είναι ένα θέμα που σηκώνει εξερεύνηση, που θέλει σκέψη και περίσσια φροντίδα. Μίλησα προηγουμένως για το πολύχρωμο βιβλιαράκι σε γυαλιστερό χαρτί που αναφέρεται στα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής, περίοδο όπως λέει 1999-2002. Έχει, παιδιά, όμορφα πλάνα, παρμένα έτσι πίσω από λουλουδάκια, τα δείχνει όλα ρόδινα, λες σε παράδεισο είμαι. Έχουν πάρθει αυτά από επαγγελματίες φωτογράφους, βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες και μηχανήματα και δείχνουν τέλος πάντων μια ονειρεμένη όψη των πραγμάτων κινητών και ακίνητων του Δήμου. Από αυτά εγώ πολλά τα βγάλω είτε ψεύτικα, είτε ως μη υπαρκτά ή ως ανύπαρκτα. Θα πω μόνο, και κάπου εκεί στο Φυλάδιο αναφέρει ο Δήμαρχος και λέει, θέλω να πω ότι η περίφημη πολιτιστική συγκράτηση του πληθυσμού που εφαρμόζει ο Δήμος μας θα είναι μέτρο σύγκρισης κλπ. Λέει διάφορα. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι δεν έγινε καμιά πολιτική συγκράτηση του πληθυσμού.
υπάρχει και μια κατάχρηση στα ρήματα. Πιστεύουμε, προσδοκούμε, ελπίζουμε, αναμένουμε, στοχεύουμε. Δηλαδή είναι όλα λόγια του θα. Ήθελα να πω και δύο λόγια για τα σχολεία. Φτάσαμε στο σημείο να αναφέρουμε το μειονοτικό σχολείο Ιάσμου σαν νέα κατασκευή. Που είναι νέα κατασκευή στη θέση του παλιού, όμως θα έπρεπε για τα 3 χρόνια καθυστέρησης της κατασκευής του να ντρεπόμαστε όλοι μας, ακόμα και εμείς δεν ξέρω τον εαυτό μας, ούτε τον βγάζω έξω, από την αίσθηση αυτής της ντροπής. Παιδιά να προσπαθούν να κερδίσουν γνώσεις και μόρφωση σε ένα κτίριο που έπαζε από παντού, που έμοιαζε με θάλαμο σοφρονιστήριου, που μύριζε μούχλα, μπόχα και εγκατάλειψη. Αυτό το σχολείο έτσι ήταν. Κι όμως η Δημοτική Αρχή που διαχειρίζεται 1,5 δισεκατομμύριο το χρόνο καφιέται, γιατί σε 3 χρόνια μπόρεσε και το έκανε. Ντροπή. Μόνο αυτό μπορώ να πω. Ντροπή. Μπορούσε να γίνει από τον πρώτο χρόνο και δεν έγινε. Με την ευκαιρία όμως, μια και μιλάμε για σχολεία, να πούμε και για το σχολείο της Διαλαμπής. Ένα σχολείο που πήγα και σε αυτό προχθές και πραγματικά ντρέπεσαι να λες πως ανήκει στο Δήμο αυτό που κυκλοφόρησε το πολύχρωμο βιβλιαράκι. Σπασμένα πλακάκια στις τουαλέτες, μπόχα και δυσοδεία, κουφώματα που στις αίθουσες που διδάσκονται τα παιδιά μπάζουν από παντού, γραφείο δασκάλων που μοιάζει με φυλακή, τουαλέτες παιδιών που χρειάζονται απόσταση 100 μέτρων να διανύσουν για να φτάσουν σε αυτές. Και να πούμε και για μια παιδική χαρά που είναι μπαίνοντας στο χωριό. Ρε παιδιά, αυτή η παιδική χαρά είναι μάντρα αρότρων. Εκεί αράζουμε τα αρωτρά τους οι Γεωργοί. Για ποια παιδική χαρά μιλά. Λίγο νωρίτερα αναφέρθηκα στη Μιλίτενα και πρέπει να πω και δύο λόγια για το Ιππικό. Ναι, πράγματι, ο Δήμαρχος υδροδότησε το χωριό. Αλλά θέλω να ρωτήσω, εκεί σταματούν τα όνειρα και επιθυμίες των κατοίκων, οι απαιτήσεις και βλέψεις του χωριού? Υπάρχει ένας δρόμος που με τις δυνατές βροχές κλείνει. Υπάρχει ένας κεντρικός κατά κάποιο τρόπο δρόμος μέσα στο χωριό που καθίσταται αδιάβατος. Υπάρχουν τέλος σοκάκια του 1,5 μέτρου μέσα στον οικισμό που ακόμη και ζώα θα δυνατούσαν να διαβούν. Να τσιμεντοστρωθούν λοιπόν όλα αυτά, να γίνουν πρανοί στο δρόμο για τα νερά, οι χαράδες να περάσουν κάτω από το δρόμο με γέφυρες, να τοποθετηθούν κάτι απορριμμάτων, να γίνει μια στάση ανθρώπινη, γιατί οι άνθρωποι βγάλαν τη στάση εδώ των ταξιτζίδων και του τις πετάξαν εκεί όπως και είναι ντροπή, παιδιά, πραγματικά είναι ντροπή. Να πει ένας τηλεφωνικός θάλαμος, να γίνει εκεί μια όμορφη κατασκευή με αλουμίνιο, με παγκάκια να κάθονται οι άνθρωποι ανθρώπινα εκεί. Να μπει ένα μηχάνημα να τους βγάζει ένα καφεδάκι να πίνουν. Όμορφα ανθρώπινα πράγματα. Λοιπόν, και κάθε Παρασκευή να ανεβαίνει ένα λεωφορείο, μια και θα είναι ο δρόμος καλός, να παίρνει 10-15 ανθρώπους σε ένα μικρό λεωφορείο. Να τους κατεβάζει στο παζάρι για τα ψώνια τους και να τους ξανανεβάζει. Αυτά είναι λογικές απαιτήσεις, δεν έπρεπε ούτε καν να τα λέμε. Στο Κοπτερό απαιτείται άμεσα η αλλαγή του ιδρυτικού δικτύου. Είναι όχι τόσο η παλαιότητά του, όσο η ποιότητα και το είδος των υλικών που επιβάλλουν τη δημοτική παρέμβαση. Επίσης για το συγκεκριμένο χωριό θα πρέπει να γίνουν ουσιαστικές και άμεσες δράσεις παρεμβάσεις στο βουνό για να μαζευτούν τα βρόχινα νερά και να οδηγηθούν σε κανάλια που είτε υπάρχουν είτε θα δημιουργηθούν για να οδηγούν τα νερά έξω από το χωριό. Για το Παλάδιο υπάρχει το πρόβλημα της παλιάς αλλά και μικρής δεξαμενής, που η λάθος θέση της και οι ποσότητες νερού της δεν επαρκούν για τις ανάγκες των κατοίκων. Το αγροτικό ιατρείο του χωριού υπάρχει σαν κτίσμα αλλά χωρίς γιατρό. Και υπάρχει και το πρόβλημα για μας, ιδιαίτερα σημαντικό, η φορολογία που επιβάλλεται σε νέους αγρότες που καλλιεργούν πρώην κοινοτικές εκτάσεις και μάλιστα ξηρικές έναντι του υπερβολικού ποσού των 8.000 δραχμών ανά στρέμμα. Τι καλλιεργούν, ρε παιδιά, αυτοί? Χρυσό! Χρυσό, ξηρική γη 8.000 αναστρέμα. Λοιπόν, να ξαναδούμε αυτή την κατάσταση, να την επαναπροσδιορίσουμε, να δούμε τον τρόπο και τα σκεπτικά της φορολόγησης και να τα ξαναξεκινήσουμε πάλι από την αρχή. Για όλα τα χωριά, τα υπόλοιπα εδώ το περιοχόν, η Γαλήνη, ας πούμε, θέλει σαμαράκια, όσοι μπαίνουν στη Γαλήνη μπαίνουν με 100-120 χιλιόμετρα. Να φρενάρουν λίγο, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που κυκλοφορούν. Και ό,τι άλλο τέλος πάντων τα χωριά αυτά χρειαστούν, τα αγαπάμε, τα πονάμε, είναι χωριά που μεγάλωσαν μαζί μας. Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι 40 χρονών που όταν ήρθα εγώ εδώ ήταν 20 ή πηγαίναν στρατιώτες και ούτω καθεξής.
Για τα χωριά των πρώην κοινοτήτων Αμβροσίας και Σάλπης, τα λέμε λίγο βιαστικά γιατί δεν επιτρέπει και ο καιρός, υπάρχει πρόβλημα με το συγκοινωνιακό. Μου είπαν ότι όλα πάνε καλά. Λοιπόν, πρέπει και ο Δήμος να κάνει τα δικά του βήματα και τις δικές του παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση αποκατάστασης και βελτίωσης της συγκοινωνιακής ευκολίας, όσο αυτό είναι εφικτό. Εμείς μπορούμε να κάνουμε τι? Να εισπράττουμε τα δημοτικά τέλη, να θεωρούμε τα βιβλιάρια του ΟΓΑ, να δίνουμε πιστοποιητικό πηγαίνοντας εμείς στα χωριά και όχι να έρχονται τα χωριά σε εμάς. Όταν υπάρχει ανάγκη, μπορούμε αυτό να το κάνουμε, δεν μας κοστίζει τίποτε. Μπορεί να πηγαίνει ένα λεωφορείο, ένα το 4x4 του Δήμου, κουβαλώντας τα βιβλιάρια, τα αφήσει δύο μέρες εκεί, να τα πάρει, να τα φέρει και ούτω καθεξής. Να πούμε και κάτι και για τις καταλήψεις εδώ που έχουν γίνει, ειδικά στη Διαλαμπή. Εγώ, παιδιά, ασχολήθηκα με αυτό το αντικείμενο, ήταν ένα από τα υπηρεσιακά μου αντικείμενα. Δυστυχώς παρατηρείται το φαινόμενο να έχουμε συνεχώς νέες καταλήψεις επί των καταλήψεων. Εννοώ πως κάποιος που έχει ήδη ανοίξει εδώ και χρόνια παρελθόν χάρη τρία στρέμματα και πληρώνει νόμιμα για αυτά και καλά κάνει, στην πορεία ανοίγει και καλλιεργεί άλλα 10 ή 15. Κοντά στα υπάρχοντα τρία. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, πρώτον, τον περιορισμό των ελεύθερων βοσκήσιμων εκτάσεων που αποτελούν στο κάτω-κάτω δημοτική περιουσία, και δεύτερο, οι πολίτες που είτε άνοιξαν ένα μικρό κομμάτι γης είτε καθόλου, να αισθάνονται αποκομμένοι και αδικημένοι σε σχέση με τους υπόλοιπους. Εδώ θα πρέπει οπωσδήποτε πιθαμή προς πιθαμή να επανεξετάσουμε την έκταση κατάληψης του καθενός για να δούμε αν είναι αυτή που περιγράφεται στους φορολογικούς καταλόγους. Εμείς ευχόμαστε και επιθυμούμε και θα προσπαθήσουμε προς την κατεύθυνση του να γίνουν και νέοι αναδασμοί προς όφελος των ακτιμώνων ή των μικρών και αδύνατων γεωργών με μικρή κτηματική περιουσία. Μέχρι ότου όμως γίνει αυτό, θα πρέπει να πει μία τάξη στα αυθαίρετα και να αποδοθεί όσο γίνεται δικαιοσύνη. Και κάτι και για τα νεκροταφεία τα μουσουλμανικά ήθελα να πω και για τα τζαμιά. Δυστυχώς παρατηρείται μια δισκαμψία, είναι ο πιο επικής χαρακτηρισμός που μπορώ να πω, και μια προθυμία στον καθαρισμό τους. Μοιάζουν και είναι εγκαταλελειμμένοι χώροι. Είχα πάει το καλοκαίρι στο Τέμενος Παναδίου και εκεί πράγματι είδα τι πάει να πει εγκατάλειψη. Χόρτα στο ύψος του ανθρώπου, παγκάκι αποτελούμενο από ένα καδρόνι πάνω σε δύο κορμούς, σκουπίδια πεταμένα από εδώ και από εκεί, όλα δηλαδή τα συστατικά που μαρτυρούν αδιαφορία, λησμονιά. Εγώ, παιδιά, νόμισα ότι το τζαμί αυτό ήταν παρατημένο. Τελικά μέναν άνθρωποι. Θα έχετε ασφαλώς ακούσει πολλές φορές από υποψηφίους κάθε αξιώματος τη φράση «να ολοκληρώσουμε το έργο μας» που αρχίσαμε την πρώτη τετραετία. Και ποιος είπε, βρε παιδιά, ότι κάθε τετραετία είναι ανεξάρτητη μιας άλλης? Η δημοτική περίοδος είναι μια διαρκής, συνεχούς ροής χρονική περίοδος που ο κάθε δήμαρχος που προκύπτει από τις εκλογές συνεχίζει έργα του προηγούμενου δήμαρχου ή καταργεί τον προγραμματισμό εκείνων που κρίνει όχι σπουδαία ή υποφελή για τον πολίτη, προγραμματίζοντας και εκτελώντας άλλα κατά τη γνώμη του μεγαλύτερης σπουδαιότητας. Αυτά όμως δεν αποκόβουν, δεν κάνουν ξένη τη μια δημοτική τετραετή περίοδο με την άλλη. Γι' αυτό υπάρχουν τα προγράμματα και εξαγγελίες που ο κόσμος κρίνει, επιδοκιμάζει ή αποδοκιμάζει με την ψήφο του. Γι' αυτό υπάρχουν τα δημοτικά συμβούλια που προέρχονται από τα σπλάγανα του ίδιου του λαού και αυτά, εκφράζοντας τις απόψεις του, προτείνουν έργα και λύσεις στα προβλήματα που απασχολούν και ενδιαφέρον. Φίλοι και φίλες, ο Ηρόδοτος είχε πει, προσέξτε τι είπε ο αρχαίος αυτός φιλόσοφος, εξουσία την οποία επίμονα επιδιώκει ο άνθρωπος, είναι αυτός ο άνθρωπος πολύ επικίνδυνος. Εμείς και εγώ προσωπικά δεν πρόκειται να γίνουμε επαγγελματίες της πολιτικής, διότι δεν μας αρμόζει και δεν μας πάει αυτός ο χαρακτηρισμός, βρε παιδιά. Δεν μας πάει. Κάποιος μου είπε προχθές, άμα δοκιμάσεις και άλλη τετραετία, εκεί θα βγεις σίγουρα δήμαρχος. Όχι, φίλε μου, του λέω. Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός. Εγώ δοκιμάζω τώρα και περιμένω τα αποτελέσματα τώρα. Η ευκαιρία του κόσμου είναι τώρα. Σήμερα βλέπουμε τη σημερινή Δημοτική Αρχή να κάνει τα πάντα προκειμένου να κρατηθεί στην εξουσία. Ξέρετε, ρε παιδιά, τι αμουχάλικο έπεσε στη Σάλπη αυτές τις μέρες. Τι αμουχάλικο έπεσε στο Γλυκονέρι, στο Παλάδιο. Τι τσιμεντάρισμα. Τι τσιμέντο, ρε παιδιά, έχει πέσει. Τι πρώτα να πω, έχω γραμμένη εδώ μια σελίδα. Σε αυλές,
απεγνωσμένα οι άνθρωποι. Αφού λένε οι άνθρωποι, φτάνει ρε παιδιά, πλημμυρίσαμε Μοχάλικου. Εκεί. Ακόμη και προσλήψεις της τελευταίας στιγμής με παιδιά που φυσικά δεν γνωρίζουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα, τις πρόσληψεις τους κάνανε. Και δεν ξέρουμε αν είμαστε δήμαρχοι αύριο τι θα συναντήσουμε, πόσα παιδιά θα περιμένουν από εμάς. Και κάτι ακόμη άσχημο, πλησίασαν υποψηφίους του συνδυασμού μας, τους απείλησαν, προσπάθησαν να τους δωροδοκίσουν, άλλους τους απείλησαν με ανώνυμα τηλεφωνήματα, άλλους τα ίσα. Είπαν παιδιά, αποσυρθείτε, δεν κάντε για αυτή τη δουλειά κλπ. Όμως εμείς παιδιά λέμε όχι! Εμείς λέμε όχι σε αυτά! Μπαίνουμε στον αγώνα και δεν οπισθοχωρούμε! Συνεχίζουμε με τον ίδιο σύλλογο και θέρμη τον αγώνα μας! Σκληρό και μακρύ μέχρι το τέλος του! Είμαστε όλοι στο συνδυασμό άνθρωποι των έργων και όχι των λόγων! Άνθρωποι που δουλεύουν, που παλεύουν και στο τέλος κερδίζουν! Για μας καλό είναι το καλύτερο και ιδανικό το άριστο. Για μας η προοπτική είναι όραμα και όραμά μας ο άνθρωπος. Μόνο αυτός μας ενδιαφέρει. Μόνο αυτός είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας. Ο τόπος μετά και ύστερα. Κάποιοι είπαν, καλό παιδί ο Γιάννης, αλλά ξένος για να γίνει δήμαρχος. Καλά, τι είμαι, Ισπανός είμαι ρε παιδιά. Τι είμαι εγώ, Βέλγος, ήρθα από τα κάτεργα ή δεν ξέρω από πού. Λοιπόν, και το είπαν αυτό άνθρωποι που οι δουλειές τους και οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις τους ανάγκασαν να οδηγηθούν και να κάνουν σπίτια σε άλλες πόλεις της Θράκης. Όπως είναι η Ξάδη και η Κομοτηνή. Αυτοί οδηγήθηκαν από την ανάγκη του βιοπορισμού αλλού. Εγώ οδηγήθηκα από την ίδια ανάγκη εδώ στο νιές μου. Αυτοί πήγαν να βάλουν το ψωμί τους στην Ξάδη, εγώ ήρθα από την Κομοτηνή να βάλω το ψωμί μου εδώ. Εγώ όμως, όπως και αυτοί, τίμησα το ψωμί των Νιασμιωτών. Τίμησα το ψωμί των Σαρακατσάνων, τίμησα το ψωμί των ανθρώπων της μειονότητας, τίμησα το ψωμί των ποντίων ομογενών με το παραπάνω. Αγωνίστηκα για αυτούς, πρόσφερα ύψιστες υπηρεσίες. Κάποια κυρία χθες, είπε στη γυναίκα μου, εμείς όμως τον ταΐσαμε τόσα χρόνια. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δηλαδή, εγώ έφαγα τζάπα ψωμί εδώ. Ξέρετε κυρία αυτή τι έκανε πέρυσι για μένα. Έπινε νερό στο όνομά μου, στην υγειά μου. Έλεγε, μα τι παιδί είναι αυτό. Σήμερα έχει τον γαμπρό της υποψήφιο σύμβουλο σε άλλο συνδυασμό. Ε, λογικό είναι να έχεις το μάτι. Εγώ έτρωγα ψωμάκι στο νιάς μου, μόνο το ψωμάκι που μου δίνε το κράτος. Εγώ ήρθε μέρα παιδιά επί Γεωργιάδη που έκανα σε 2 ώρες 23 συμφωνητικά. Ξέρω και την ημερομηνία και τη μέρα και την ώρα. Και όμως δεν ζήτησα ούτε ένα χιλιάρικο γι' αυτό από τους εργολάβους που πήρανε αυτά τα έργα. Εγώ είμαι και θα είμαι πολίτης μεταξύ ίσων πολιτών. Και αυτό παιδιά φοβούνται σε μένα. Ξέρουν ότι αν γίνω δήμαρχος θα είμαι ένας από εσάς. Εφόσον ο κόσμος μου δώσει τη λαϊκή εντολή, εγώ πάλι θα είμαι το ίδιο απλός, το ίδιο αγαπητός, το ίδιο παραγωγικός, αλλά κυρίως το ίδιο ανθρώπινος. Γι' αυτόν τον τελευταίο χαρακτηρισμό έχω να κάνω, παιδιά, έχω να κάνω εδώ, ακούστε καλά τι θα πω, γιατί τελειώνει και ο λόγος μου, έχω να κάνω μια πολύ πολύ σοβαρή πρόταση. Πολύ πολύ σοβαρή πρόταση. Επειδή τα 500 ή 600 χιλιάρικα που παίρνει ο δήμαρχος κάθε μήνα, είναι πολλά, μα πάρα πολλά. Τη στιγμή που υπάρχουν τραπέζια σε σπίτια άδεια από μεσημεριανό φαγητό. Όταν υπάρχει δυστυχία που τι κρίμα τα πτυχία και οι επιστημονικές γνώσεις των μελών ενός δημοτικού συμβουλίου δεν αρκούν για να γιατρέψουν. Προτείνω λοιπόν το εξής. Το 1/3 του μισθού μου κύριε θα το καταθέτω σε λογαριασμό στην τράπεζα. Και στο τέλος κάθε χρόνου θα μπορούν τα λεφτά αυτά να μοιραστούν στους φτωχούς και αναξιοπαθούντες. Όποιος έχει κότσια, ας πει το ίδιο. Όποιος έχει κότσια. Προτείνω και κάτι άλλο, λίγο αυτό είναι και πιο βαρύ. Εγώ προτείνω στη διάρκεια της τετραετίας από την πρώτη ως την τελευταία μέρα να μην γίνει ούτε μία ανάθεση, ούτε για 1.000 ευρώ, για να δούμε μετά πόσοι υποψήφοι δήμαρχοι θα είναι στον ίδιο μου. Παιδιά, να σας πω τι θα γίνεται.
Θα τρέχουν οι νομάρχες της Κομωτινής και οι υπουργοί της Αθήνας και θα λένε κανένας δήμαρχος ρε παιδιά, κανένας δήμαρχος. Ο Γιάννης όμως θα είναι εδώ, θα είναι εδώ ο Γιάννης. Και σαν να μην έδωσα αυτά το δημαρχάκο, το κάθε δημαρχάκο, του δίνουν 600.000, του λένε φίλε πάρε και 500 εκατομμύρια για τα έργα και κάτω από θέσεις κουμάντου και του λένε στα 8 χρόνια μια και κουράστηκες πολύ, ας σου δώσουμε και μια σύνταξη να περνάς καλά στα γεράματά σου. Αν είναι δυνατόν βρε παιδιά, επαγγελματίες δήμαρχοι, όλοι είναι επαγγελματίες, όλοι! Λοιπόν, σας ευχαριστώ που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα. Κλείνοντας, γιατί κλείνω το λόγο μου, θέλω να υπερτονίσω την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος και ο τόπος για αγάπη. Είναι η μαγική λέξη, παιδιά. Αγάπη. Είναι η μαγική λέξη, είναι η έννοια που όταν τη νιώθεις και αισθάνεσαι, κατακτάς τα πάντα. Εγώ νιώθω ήδη επιτυχημένος. Δεν χρειάζεται να γίνω δήμαρχος για να είμαι επιτυχημένος. Είμαι ο Γιάννης του κόσμου. Ο Γιάννης που όταν ήρθα έπαιρνα 14 χιλιάρικα. Σήμερα παίρνω 300 και είμαι παλικάρι. Απέναντι στον κόσμο. Ακόμη τον κόσμο του σώστη που βρίσκομαι σήμερα. Λοιπόν, εγώ έχω ηθική αγωγή όπως και όλα τα παιδιά, ηθική αγωγή και διάπλαση. Όλα τα παιδιά του συνδυασμού μας είναι πρόθυμα, ορκισμένα και πολιασμένα με το όνειρο του να δημιουργήσουν για τον συνάνθρωπο, να οδηγήσουν τον πολίτη έξω από τα χωμάτινα και λασπωμένα μονοπάτια της δυσμονιάς και του παραγωνισμού. Ζούμε, αναπνέουμε για τον πολίτη, ευχαριστούμε τον Θεό που μας έκανε κομμάτι από εσάς, τον ευχαριστούμε γιατί μας επιτρέπει να αποκαλούμαστε ίσοι συνάνθρωποι με εσάς, εμπρός όλοι για τη μεγάλη νίκη, όχι των συγκεντρώσεων, αλλά της κάλπης στις 13 του Οκτώβρη, παιδιά. Γεια σας, ευχαριστώ. Οι σύμβουλοι να έρθουν εδώ όλοι. Όλοι παλικάρια, λάτε εδώ όλοι, γιατί είστε παλικάρια, δεν ζητήσαν εκατομμύρια αυτοί, δεν ζητήσαν τίποτε, είναι όλοι αγωνιστές. Χέρι-χέρι και πάμε μαζί, χέρι-χέρι και πάμε μαζί όλοι, 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 ψηλά τα χέρια, όλοι, ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε, ευχαριστούμε πολύ. Δεν έχουμε πτυχία εμείς, αλλά έχουμε αγώνες στη ζωή, αγώνες για τον πολίτη, αγώνες για τον δημότη. Έτσι θα παλέψουμε μέχρι τέλος. Έτσι όλοι μαζί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, σας αγαπάμε πολύ.